Το πρώτο σκάφος που θα αναλάβει τον καθαρισμό των νερών του παγαστικού κόλπου έφτασε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει το δύσκολο έργο. Η εταιρεία που ανέλαβε την εργολαβία θα αποστείλει επιπλέον 3 σκάφη, όπως έγινε γνωστό. Υπάρχουν και 5 άτομα που ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν τη διαδικασία καθαρισμού. Σήμερα στο λιμάνι του Βόλου, μπροστά από τα γραφεία του ΟΛΒ, ήταν εκεί η αντιπεριφυράρχης Μαγνησίας κυρία Παπαδημητρίου με συνεργάτες της. Κατά τον ερχομό του σκάφους, τονίστηκε ότι τα σκάφη είναι ευέλικτα που κινούμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Σήμερα, εκτός από τη βοήθεια που προσφέρουν οι ιδιώτες με 7 μεγάλα σκάφη, οι οποίοι συνελέγουν τα ψάρια από χθες, ήρθε και σκάφος της Antipollution, της εταιρείας δηλαδή, η οποία θα φροντίσει και αυτή για τον καθαρισμό και του λιμανιού και όλου του χώρου του παγασιτικού, με ευέλικτα μικρά σκάφη τα οποία θα μπορούν να βγαίνουν μέχρι έξω στις ακτές. Επίσης, η περιφέρεια έχει και εργολάβους οι οποίοι θα συλλέγουν και σήμερα και χθες και θα συνεχίζουν να συλλέγουν από τις ακτές ό,τι ψάρια υπάρχουν για να μην υπάρχει αυτή η δυσοσμία και αυτή η άσχημη εικόνα της πόλης. Μπορεί να σας μιλήσει και ο υπεύθυνος της εταιρείας να σας πει τι ακριβώς θα κάνουν. Είμαστε όλοι εδώ να βοηθήσουμε να καθαρίσει ο παγασιτικός και οι ακτές του το δυνατόν συντομότερα. Θεωρούμε ότι μέσα σε 5 ημέρες, 4-5 θα έχει ολοκληρωθεί. Όπως και με την κακοκαιρία Daniel, η εταιρεία Antipollution του κύριου Βίρουνα Βασιλεάδη είναι παρούσα και στο μέτωπο του περιβαλλοντικού καθαρισμού. Έχουμε έρθει με εξοπλισμό, με πλωτά και ανθρώπινο δυναμικό να υποστηρίξουμε στον καθαρισμό του παγασιτικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρουσία 5 ατόμων. Θα αναβαθμιστεί τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα σκάφη σε 3-4 μέσα από επόμενες ώρες. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Θα στηρίξουμε την τοπική κοινωνία και θα συμβάλλουμε στο καθαρισμό και θα ολοκληρώσουμε άμεσα το έργο προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία άμεσα ο καθαρισμός για να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Τα συγκεκριμένα αντιρρυπαντικά σκάφη είναι ευέλικτα, είναι μικρά, για να μπορούν να εκτελούν πλώες κοντά σε χαμηλούς πυθμένες. Έχουν άμεση δυνατότητα με τον εξοπλισμό και, και το εργατικό δυναμικό πάνω τους να καθαρίσουν τις θαλάσσιες επιφάνειες. Ο αριθμός των σκαφών θα επιταχύνει το όλο έργο, οπότε θεωρούμε ότι με τα συγκεκριμένα σκάφη που είναι ειδικά για αυτή την αποστολή και το έργο θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα το προστατευτικό πλέγμα που θα συγκρατεί τον όγκο των ψαριών ώστε να μην καταλήγουν στον παγαστικό κόλπο τοποθέτησε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου στην εκβολή της σύραγγας της Κάρλας προς τον Ξηριά. Με το δίχτυ πλέον η πλειονότητα των ψαριών θα συγκρατείται στο σημείο όπως γίνεται γνωστό από τον ΟΛΒ. Από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου θα ξεκινήσει και η πυρεσιολογία των νεκρών ψαριών και από τις άκρες του Ξηριά, εκεί όπου τα τελευταία 24 ώρα συγκεντρώθηκαν χιλιάδες ωροί ψαριών. Κάτι απίστευτο πάντως συμβαίνει καθημερινά στην πόλη του Βόλου παρά τα νεκρά ψάρια. Υπάρχουν βολιώτες που συνεχίζουν να κολυμπούν στα νερά του παγαστικού σε αλικές και άνευρο, δίπλα στα χιλιάδες νεκρά ψάρια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ανάμεσα τους και μικρά παιδιά που κολυμπούν και στην ακτή του Ανάβρου. Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, την 5η 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο του Βόλου, πρόκειται να υπάρξει συγκέντρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας ως πρωτοβουλία ένα χρόνο μετά την πλημμύρα και υπάρχει κάλεσμα να συγκεντρωθούν όλοι οι φορείς, οι εργαζόμενοι και οι νεολαία καθώς και οι συνταξιούχοι του νομού σε αυτή τη συγκέντρωση. Παράλληλα, και ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και ο Δήμαρχος κ. Μιτζικός ζητάει από την κυβέρνηση στήριξη στους επαγγελματίες λόγω ρήπανσης του παγασιτικού.